Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, πολυσέβαστε και πολυφίλητε αγαπητέ Πατέρα Παναγιώτη, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι στα πρόσωπα των σεπτών ιεραρχών που κοσμούν την Εκκλησία μας και τον Άγιο Δωδώνης που πολλά χρόνια τον γνωρίζω και τον παρακολουθώ, αλλά και τον Σεπτόπιμενάρχη σας, τον κύριο Διονύσιο, ο οποίος και αυτός κοσμεί την Εκκλησία για το φρόνημά του και την προσωπικότητά του. Κλήθηκα εδώ για να σας μεταφέρω όχι θεολογικές σκέψεις, ούτε τίποτε άλλο, αλλά μία ζωντανή βιωματική πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στον χώρο της Κέρκυρας με την παρουσία του Αγίου Σπυρίδωνος. Όπως και εδώ είναι ο Άγιος Διονύσιος, ολοζώντανος, έτσι και ο Άγιος Σπυρίδων. Αξιώθηκα να είμαι κοντά από μικρό παιδί στο χώρο της Εκκλησίας του Άγιου Σπυρίδωνος, παρόλο που μεγάλωσα σε χωριό, από τα 11 μου χρόνια κατέβηκα στην πόλη Κροιατόπεδο για να παρακολουθήσω τα μαθήματα του γυμνασίου και έμενα κοντά. Οπότε η καμπάνα του Άγιου Σπυρίδωνος ήταν αυτή η οποία και με ξυπνούσε και με έκανε να έχω επαγρύπνηση, αλλά και κάθε πρωί πριν πάω στο σχολείο θα περνούσα από τον Άγιο Σπυρίδωνα να πάρω την ευλογία του και μετά να προχωρήσω για να συνεχίσω την καθημερινότητα της ζωής μου. Είναι αυτός ο Άγιος ο οποίος με ενέπνευσε και σαν νέο άνθρωπο να μπορέσω να αγαπήσω την Εκκλησία και την ιεροσύνη γενικότερα. Να μνημονεύσω τον πατέρα Αθανάσιο Τσίτσα, που ήταν εφημέριος εκεί και γαλουχήθηκα κοντά του και πήρα πάρα πολλά θετικά πράγματα από αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω λοιπόν απόψε να μην πω κάτι άλλο, αλλά να αναφερθούμε στα γεγονότα, αυτά τα οποία συμβαίνουν όλο το εκκλησιαστικό έτος στην Κέρκυρα. Θα μου επιτρέψετε, Άγιε Αρχιερείς, να καθίσω για να μπορώ να διευθύνω το υπολογιστή. Θέλησα να φτιάξω έτσι να είναι καλύτερα να βλέπετε, να είναι εικόνα, παρά να είναι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο Άγιος Σπυρίδων, λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι μία εικόνα από τη μία Κέρκυρα, το καμπαναριό που δεσπόζει μέσα σε όλη την πόλη και τα σπίτια τα οποία βεβαίως εκεί ευτυχήσαμε να μην έχει έρθει ο εγκέλαδος και να τα καταστρέψει και παραμένουν τα οποία είναι σπίτια 300, 400 και 500 ετών. Ο Άγιος Σπυρίδων, όπως όλοι γνωρίζουμε, ήταν επίσκοπος της Μεθούντος της Κύπρου και έλαβε μέρος στην ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και είχε ενεργό ρόλο, ο αν και αγράμματος, απέδειξε περίτρανα το μυστήριο της Αγίας Τριάδος με ένα κεραμίδι, αναλύοντας τα στοιχεία του, τη φωτιά, το νερό και τον πυλό, δείχνοντας ότι τα τρία στοιχεία είναι ταυτόχρονα ένα. Εν ζωή ακόμη έκανε πολλά θαύματα και η φήμη του δεν άργησε να γίνει γνωστή παντού. Το έτος 348, στις 12 Δεκεμβρίου, παρέδωσε στην Αγία Ψυχή του στο Δικαιοκρίτη Θεό, σε ηλικία 78 ετών. Το ιερό σκήνομά του έμεινε στην Κύπρο έως τον 7ο αιώνα, αναλύωτο και από εκεί μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το έτος 1453, μετά την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, ένας ευσεβής ιερεύς, ο Γεώργιος Καλοχαιρέτης, μετέφερε μέσω Θράκης, Μακεδονίας και Ηπείρου στην Κέρκυρα τα ιερά λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνος και της Αγίας Θεοδόρας Αυγούστας. Του πρώτον, όταν έφτασαν στην Κέρκυρα, τα ιερά λείψανα τοποθετήθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Θανασίου, στην Πέλα Βενέτσια, δηλαδή στην κορυφή της Κέρκυρας απάνω στο λόφο, που σήμερα δυστυχώς ο ναός αυτός δεν υπάρχει, έχει καταστραφεί από βομβαρδισμούς. Εδώ είναι ο χώρος που βρίσκεται το λείψανο της Αγίας Θεοδόρας Αυγούστη, στο Μητροπολικό Ναό, απάνω στη Λάρνακα, και κάτω είναι εκεί που λιτανεύουμε το σκήνομά της, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτή η λιτανία καθιερώθηκε το 1985 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Τιμόθεο.
Ο καλοχαιρέτης κληρονόμησε τα ιερά λείψανα στα παιδιά του, Μάρκο, Λουκά και Φίλιππο. Ο Μάρκος πήρε το σκήνομα της Αγίας Θεοδόρας και το παρέδωσε στην Κεγκριακή κοινότητα. Ο Λουκάς και ο Φίλιππος πήραν τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον οποίο έδωσαν ως πρίκα στην κόρη του Φιλίππου, Ασημίνα, η οποία παντρεύτηκε τον Σταματέλο Βούλγαρη το έτος 1520. Από τότε έως και το 1925, το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος ανήκε στην οικογένεια Βούλγαρη. Πριν η κατασκευή του σημερινού ναού, το ιερός σκήνομα τοποθετήθηκε για λίγο στον Άλτο Αξιαρχών στον Καμπιέλο, ένας ιστορικός ναός που και αυτός είχε καταστραφεί με τους βομβαρδισμούς του 1943, αλλά ευτυχώς έχει αποκατασταθεί πλήρως και είναι σε λειτουργική χρήση. Μετέπειτα πήγε στο ναό επωνόματι του Αγίου Σπυρίδωνος, τον οποίο είχε κτίσει ο Σταματέλος Βούλγαρης, ήταν στην περιοχή του Σανρόκου. Αλλά με το κτίσιμο των τυχών της πόλης καταδαφίστηκε και στη συνέχεια τοποθετήθηκε προσωρινά στο ναό του Αγίου Νικολάου στη Γαρίτσα, έως το 1584 που εγκαινιάστηκε ο σημερινός μεγαλοπρεπής ναός. Τώρα θα σας πω λίγα βιογραφικά του ναού του Αγίου Σπυρίδωνος. Το έτος 1577 η Βενετική κυβέρνηση παραχώρησε οικόπεδο για να οικοδομηθεί ο νέος ναός, ο οποίος ανήκει στο ρυθμό της μονόκλης βασιλικής, όπως οι περισσότεροι ναοί στην Κέρκυρα και γενικότερα σε όλα τα Επτάνησα. Σπουδαία είναι η ουρανία του ναού με τις υπέροχες αγιογραφίες. Βλέπετε κάτω, είναι η ουρανία της Εκκλησίας, οι οποίες οι πρώτες καταστράφηκαν, τα πρωτότυπα, και φιλοτεχνήθηκαν πάλι εκ νέου από ένα σπουδαίο κερκυραίο ζωγράφο, τον Νικόλα Ασπιώτη. Επίσης, σπουδαίες είναι και οι ξυλόγλυπτες κορνίζες που κρατούν τις εικόνες. Σπουδαία είναι όλα τα ιερά αντικείμενα που κοσμούν τον ναό. Χαρακτηριστικά είναι τα μεγάλα σημαίνια καντήλια, που είναι αφιερώματα από πιστούς, οι οποίοι έλαβαν την αιματική χάρη και προστασία του Αγίου στη ζωή τους, όπως τα τρία μεγάλα αφιερωμένα από τη Βενετική Σύγκλητο, τον αδυνάβαρχο του Βενετικού Στόλου Ανδρέα Μπιζάνη και τον λαό της πόλης που ευχαρίστησαν τον θαυματουργό προστάτη για τη θαυματουργική επέμβασή του κατά την πολιορκία των Τούρκων το 1716. Το χρυσό καντήλι, που είναι τοποθετημένο μπροστά από τη θύρα του Αγίου, είναι αφιερωμένο από τον κερκυραίο Νικόλαο Πολίτη κατά τον 17ο αιώνα. Είναι αυτό που βλέπουμε. Ζυγίζει αρκετά κιλά. Το τέμπλο του ναού είναι κατασκευασμένο από το 1864 με μάρμαρα τα οποία έφεραν από την Πάρο. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Μιχάλη Μάουερ. Οι εικόνες που το κοσμούν είναι έργο του άριστου κερκυραίου καλλιτέχνη Σπυρίδωνα Προσαλέντη. Το προηγούμενο τέμπλο, το οποίο υπήρξε στο ναό, μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, γιατί εκείνος ο ναός ήταν αγγλικανικός και δεν είχε τέμπλο. Και έτσι μετέφεραν εκείνο το τέμπλο και έφτιαξαν το καινούριο στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η αργυρή εξωτερική λάρνακα του Αγίου είναι κατασκευασμένη στη Βιέννη το 1867, ενώ η εσωτερική επίκριση και ιδιαίτερα περίτεχνη είναι δωρεά της Ελένης Μαρούτσι Καραϊωάννου, κατασκευασμένη στη Βενετία το έτος 1770, που πίσω από την Λάρνακα υπάρχει μία μικρή πινακίδα και διαβάζουμε που έγινε και ποια χρονολογία έγινε. Σπουδαίες είναι και οι τοιχογραφίες του ναού. Εδώ, η Λάρνακα του Αγίου και οι τοιχογραφίες που είναι πίσω, γύρω-γύρω. Και πάνω τα διάφορα καντήλια που είναι αφιερωμένα. Επίσης, ο άμβωνας. Η κορώνα αυτή τοποθετείται πάνω από την θύρα της μέρας που είναι όρθιος ο Άγιος, δηλαδή το τριήμερο του Πάσχα, το 11 Αυγούστου και τώρα 12 Δεκεμβρίου. Άλλη μια άποψη του τέμπλου και της ουρανίας. Αξίζει να μνημονεύσουμε και τις φορητές εικόνες που υπάρχουν στο ναό και είναι διάσπαρτες και είναι έργα αξιόλογων ζωγράφων όπως οι εικόνες των Αγίων Ιάσων και του Συπάτρου, του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Κερκύρας και Αγίας Λουκίας,
που είναι έργα του επίσκερ κυραίου αγιογράφου Σπυρίδωνος Σπεράντζα. Τον όλο διάκοσμο συμπληρώνονται ξυλόγλυπτα βενετσιάνικα φανάρια, οι δύο επιτάφοι, ο μεγάλος ξυλόγλυπτος επιχρυσωμένος, έργο του 18ου αιώνος, και ο μικρός επιχρυσωμένος επτανησιακής τέχνης, που περιφέρεται κατά τη λιτανία του Μεγάλου Σαββάτου. Τα φανάρια και ο επιτάφιος. Νομίζω και εδώ, έτσι έχετε να φαίνεται το σώμα. Και τώρα πάμε στις λιτανίες. Μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, η παρουσία του Αγίου είναι εμφανέστατη με τις μεγαλειώδεις λιτανίες του Ιερού Σκηνώματος του, που οι κερκυραίοι, και όχι μόνον, αλλά για να τον κόσμο επισκέπτες, έρχονται για να μετάσχουν σε αυτές και να λαμβάνουν τη χάρη και την ευλογία που τόσο αυτονοπάροχα σκορπά στον καθένα που την επιζητεί. Εδώ είναι απόσπασμα από τη λιτανία των Βαΐων. Η θαυματουργική χάρη του Αγίου Σπυρίδωνος είχε αρχίσει να γίνεται γνωστή από την επίγεια ζωή του, να φεύγει από τα στενά γεωγραφικά όρια της Κύπρου και να εξαπλώνεται στα πέρα της Οικουμένης. Αλλά και μετά το θάνατό του, χιλιάδες θαύματα επιτελούνται μέχρι και σήμερα. Όμως, κάποια είναι πολύ μεγάλα και έχουν μείνει στην τοπική εκκλησιαστική ιστορία ανεξάντλητα μέσα στον χρόνο, διότι δεν αφορούσαν ένα ή δύο ανθρώπους, αλλά πρόκειται περί ολόκληρης διάσωσης της νήσου των φεάκων από βέβαιο κίνδυνο, είτε από θανατηφόρες ασθένειες, ήταν αυτές, είτε επιδρομές ολοφύλων, είτε πείνας και άλλα. Τέσσερα λοιπόν από τα αναρρύθμιτα θαύματα που την θαυματουργική επέμβαση του προστάτη και πολιούχου μας γιορτάζουμε και τα αναθυμούμαστε για να ευχαριστήσουμε τον Άγιο και να νοικετεύσουμε να μας προστατεύσει και να μας προσφυλάσει από κάθε επιβολή του εχθρού. Το Θείο Σκήνωμα λιτανεύεται 4 φορές το χρόνο. Θα σας παρουσιάσω την κάθε μία λιτανία ξεχωριστά, όχι με την χρονολογική σειρά που καθιερώθηκαν, αλλά με την ημερολογιακή σειρά όπως τελούνται. Άλλο ένα δείγμα. Φιλαρμονικές. Πρώτη στη σειρά του έτους είναι η λιτανία των Βαΐων, η μεγαλύτερη σε διάρκεια από όλες τις άλλες. Το 1630, με θαυματουργική επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, σώθηκε η Κέρκυρα από τη φοβερή θανατηφόρα λιμική νόσο Πανόλη. Η φοβερή αυτή ασθένεια ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1629 στην Κέρκυρα, που μεταφέρθηκε με ένα πλοίο από την Ιταλία. Την εποχή εκείνη έπλαινε η Ιταλία και όλα τα αιώνια νησιά. Τα Χριστούγεννα του 1629 εντοπίστηκαν λίγα κρούσματα και όσο καιρός περνούσε, τόσο αυτά πολλαπλασιαζόταν. Παρά τα μέτρα που είχαν λάβει οι υγειονομικές αρχές, η νόσος ξεπλουνόταν και όλο και περισσότεροι άνθρωποι πέθαιναν. Οι κερκυραίοι, στην απόγνωσή τους, από αυτή τη συμφορά κατέφυγαν πού αλλού, στις πρεσβείες του Αγίου Σπυρίδωνος, και πράγματι ο Άγιος του Θεού δεν έμεινε ασυγκίνητος από τις ηγεσίες των ανθρώπων και λίγες μέρες πριν το Πάσχα, πολλοί ασθενείς τον έβλεπαν στον ύπνο τους να τους ευλογεί και να τους χαρίζει την υγεία. Επίσης, η νυχτερινή σκοπή του παλιού φρουρίου έβλεπαν τη νύχτα ένα υπερκόσμιο φως να αιωρείται πάνω από τον ναό του Αγίου. Σιγά σιγά τα κρούσματα ελαττώθηκαν μέχρι που έπεψαν οριστικά την ημέρα των Βαΐων του 1630. Οι κερκυραίοι απέδωσαν τη διάσωσή τους σε θαύμα του Αγίου και καθιέρωσαν από τότε την ημέρα αυτή να λιτανεύεται το Ιερό Λείψανο. Χαρακτηριστικό αυτής της λιτανίας είναι η στιγμή που η πομπή φτάνει εκεί που ήταν κάποτε, όπως είπα και πριν, ο ναός του Αγίου Αθανασίου και ο Μητροπολίτης αναπέμπει ευχαριστία και δοξολογία. Η Λάρνακα με τον Άγιο είναι στραμμένη προς την νότια Κέρκυρα, διότι εκεί είχαν πληγεί πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη Κέρκυρα, ιδιαίτερα δε το χωριό Μαραθιάς είχε και με προφανή σύλλογη περιδιαβαίνουν την πόλη τραγουδώντας τα κάλανα του Λαζάρου. Κατά την ημέρα των Βαΐων, οι ναοί μας στολίζονται με τα βάια των Φινίκων που με μεράκι φτιάχνουν οι κυρίες σε διάφορα σχήματα. Οι ιερείς που μετέχουν στη λιτανία κρατούν στο χέρι τους μαζί με τη λαμπάδα και το βάιο. Μετά τη λιτανία, στη σπιανάδα παρελάβουν οι φιλαρμονικές
με διάφορα επίκαιρα εμβατήρια και αντιλαλούν οι ήχοι τους σε όλη την πόλη. Εδώ οι κυρίες που βλέπουν τα βάλια, Μεγάλο Σαββάτο. Η αρχαιότερη λιτανία του Αγίου Σπυρίδωνος είναι εκείνη του Μεγάλου Σαββάτου. Καθιερώθηκε σε ανάμνηση σωτηρίας του νησιού από φοβερή πείνα, συντοδία δημό, που το έπληξε λίγο καιρό πριν το Πάσχα του έτους 1553. Εδώ είναι μια γραβούρα του 1923 που δίνει λιτανία του Μεγάλου Σαββάτου σε αυτήν σεβασμιότατη. Ο Μητροπολίτης είναι ο Σεβαστιανός Νικοκάβουρας και ο διάκονος με το μπλε είναι ο μακαριστός Μητροπολίτης Κερκύρας Μεθόδιος Κολουστάνος. Αυτή η λιτανία καθιερώθηκε με διάταγμα του Γενικού Προβλεπτή Αντωνίου Λορεδάνου στις 24 Τετάρτου 1753. Κατά την λιτανία αυτή τελείται και η περιφορά του επιταφείου του Ναού του Αγίου και όχι το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής όπως γίνεται σε όλες τις εκκλησίες του νησιού και βεβαίως όπως ορίζει το τοπικό της εκκλησίας μας. Το βράδυ περιφέρεται εντός του Ναού με τη συμμετοχή της Παλαιάς Φιλαρμονικής ο Άγιος Σπυρίδων. Αυτός είναι ο μαέστρος της Παλαιάς Φιλαρμονικής. Κατά την λιτανία του Μεγάλου Σαββάτου προηγείται ο Τίμιος Σταυρός, ακολουθούν οι ιερείς, πίσω ο επίσκοπος, ο οποίος κατά αυτήν η λιτανία δεν ευλογεί τους πιστούς. Ακολουθεί το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίο δεν καλύπτεται όπως σε όλες τις άλλες λιτανίες με τον παρδακί ή τον ουρανό, και καλύπτεται ο επιτάφιος, ο οποίος φέρεται στους ώμους τεσσάρων ιερέων και ακολουθεί το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Τσίτσας, αυτός στη φωτογραφία, δεν φαίνεται καλά ετή δυστυχώς, στο βιβλίο του Ιερό Σπυρίδων ερμηνεύει γιατί έχει επικρατήσει αυτή η περιήγηση, η περίεργη τηλετουργική πράξη. Μας λέει, κατά τη διάρκεια της Βενετικής Κυριαρχίας της Κέρκυρας 1386-1797, η Ορθόδοξη Εκκλησία πέρασε πολλές καταπιέσεις. Μεταξύ αυτών ήταν, μετά από απόφαση της Βενετικής Γερουσίας το 1574, η απαγόρευση των λιτανιών των Ορθοδόξων κατά τις ημέρες που τελούσαν λιτανίες Λατίνοι. Επέβαλαν δε στον Ορθόδοξο κλήρο να παίρνει επίσημα μέρος σε όλες αυτές τις τελετές. Οι ζητούντες σήμερα θα μας κυνηγούσαν. Με αφορμή αυτή την απόφαση, οι Ορθόδοξοι Κερκυραίοι, για μην καταργήσουν τελείως το έθιμο της περιφοράς του επιταφείου τους, τη Μεγάλη Παρασκευή, μετέφεραν την περιφορά του Μεγάλου Σαββάτου μαζί με τη λιτανία του Αγίου. Η λιτανία αρχίζει στις 9 το πρωί και τελειώνει περί 10.30, όπου μετά την αναπόθεση του Αγίου στη Θύρα, που παραμένει όρθιος έως και την τρίτη μέρα του Πάσχα το απόγευμα. Μετά λοιπόν την απόθεση, ο Ιερός Κλήρος με επικεφαλή στον Επίσκοπο εν πομπή πορεύονται προς το Μητροπολιτικό Ναό μέσα από τα καντούνια της πόλης, όπου έχει αρχίσει ο εσπερινός της Αναστάσεως και φτάνουν κατά τη στιγμή που ψάρουν το δοξαστικό και εισοδεύουν για να ψάρουν τον επινύχνιο ύμνο «Φως Ιλαρών». Τη στιγμή κατά την οποία ο αρχιερεύς ψάλλει «Ανάστα ο Θεός», οι κόδες των εκκλησιών χτυπούν χαρμόσυνα με πρότες του Μητροπολιτικού Ναού, ακολουθούν ταυτόχρονα οι καμπάνες του Αγίου και όλων των εκκλησιών της πόλης. Με το πρώτο χτύπημα των κωδώνων της πρώτης Ανάστασης, από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια των σπιτιών ρίχνουν τους μπότιδες και αμέσως οι φιλαρμονικές περιδιαβαίνουν την πόλη με χαρούμενα εμβατήρια που οι άνθρωποι αργήσουν ευχές για καλή Ανάσταση. Στην Ήπεθρο, τα παλαιότερα χρόνια, περίμεναν να ακούσουν τις καμπάνες της πρώτης Ανάστασης, όπως τη λέμε στην Κέρκυρα, για να αρχίσουν να σφάζουν τα αρνιά τους. Οι μπότιδες είναι έτοιμοι. Βλέπετε απάνω στα παράθυρα, στα μπαλκόνια παντού. Ο κόσμος περιμένει στην πάνω δεξιά και βλέπετε ένα μπότι, ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος, πάνω από μέτρο και πέφτει κάτω. Αυτός είναι και γεμάτος νερό, δεν είναι άδειος. Και οι φιλαρμονικές οι οποίες περνούν. Η λιτανία της 11ης Αυγούστου. Η λιτανία της 11ης Αυγούστου είναι η τρίτη κατά σειρά που περιφέρεται το σκήνωμα του Αγίου Σπυρίδωνος και λιτανεύεται στην πόλη
σε ανάμνηση του θαύματος απαλλαγής του νησιού από την επιδρομή των Τούρκων. Όταν οι Τούρκοι έγιναν κυρίαρχοι της Πελοποννήσου το 1716, στράτευσαν κατά της Κέρκυρας. Από την 25η Ιουνίου έως και την 11η Αυγούστου, η Κέρκυρα ήταν σφιχτικά πολιορκημένη, ο τουρκικός στόλος πολλής και με μεγάλα καράβια και πολύ στρατό, μέρα με τη μέρα πλησίαζαν όλο και πιο κοντά προς την πόλη. Οι κάτοικοι ένδρομοι και αδύναμοι να αντιδράσουν σε αυτό τον απειλούμενο κίνδυνο όλη μέρα και όλη νύχτα, κατέφευγαν στον ναό του Θείου Σπυρίδωνος και παρακαλούσαν εγκαιρευτικά να τους σταθεί η συμπαραστάτης και να τους απαλλάξει από τον βέβαιο θάνατο. Τη νύχτα της 10ης προς την 11η Αυγούστου ξέσπασε μια φοβερή νεροποντή και θελώδης άνεμη που κατέπνιξαν όλο το στόλο των Τούρκων και απομάκρυνε χιλιόμετρα τις σκηνές τους, με αποτέλεσμα ελάχιστοι να σωθούν και να τραπούν σε φυγή ταπεινωμένοι. Κάποιοι εξ αυτών που έμειναν στο νησί ομολόγησαν ότι τη νύχτα εκείνη έβλεπαν στην κορυφή του παλαιού φρουρίου ένα καλόγυρο κρατώντας αναμένη λαμπάδα, κατευθυνόμενος προς τους Τούρκους, λες και τους απειλούσε ότι θα τους κατακαύσει. Εδώ είναι το φρούριο και ακριβώς στη πίσω πλευρά πήγαιναν οι Τούρκοι και εκεί βυθίστηκαν όλα τα πλοία τους. Το γεγονός αυτό έκανε τον γενικό καπετάνο Μπιζάνη να εκδώσει διάταγμα περί διεξαγωγής της Λιτανίας, αρχίζοντας με τα εξής. Επί της πολιορκίας του φρουρίου τούτου των κορυφών, ορατή υπήρξε η προστασία του ενδόξου Αγίου Σπυρίδωνος υπό των ισχυρών μεσητεύσεων του οποίου την ηθίσα η Θεία Σπλαχνία η θέλησε να ποιήσει τόσο λαμπρότερο το θαύμα, όσο καθήν ώρα ή το μάλιστα επικείμενος ο κίνδυνος, διά προσδοκή του ευτυχούς μεταβολής, ακολούθησεν υποθετή ελευθέρωσης του αυτού φρουρίου, κατασπεσμένος των πολεμίων αρώντων των στρατόπεδων και εγκαταλειπώντων των πυροβολικών, τα πολεμοφόδια και την αποσκευή. Υπόψη ότι ο Μπιζάνης ήταν καθολικός. Αποφασίζεται, συνεχίζει, ότι την 11η Αυγούστου μένει να εκτίθεται το θαυματουργό λείψαν του αυτού Αγίου, μετά την τέλεση της λειτουργίας, να φέρεται εν λιτανία κατά την πόλη, συνεδωμένων υπό του κλήρου, των δημοσίων προστατών και των αρχών της αυτής πόλεως, μετά της μεγίστης του λαού ακολουθίας, οι ναπάντες επικαλώνται δυναικώς τας αυτού ευλογίας, ως και κατά το μέλλον προστατεύωση και υπερασπίζωση κατά των επιβουλών των απίστων την πόλη και την ίσον. Η Λιτανία της 11ης Αυγούστου είναι η μέρα γαλινοπία, χωρίς υπερβολή, η πόλη της Κέρκυρας κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες και πιστούς οι οποίοι έρχονται να παρακολουθήσουν τη Λιτανία του Αγίου και να λάβουν ευλογία του. Ο τριήμερος εορτασμός αρχίζει την 10η Αυγούστου με την αναγγελία έναρξης της πανηγύριος στις 4 το μεσημέρι. Που εκείνη την ώρα ανοίγουν οι θύρες του ναού, οι οποίες έχουν κλείσει από τις 12 για τον πανηγυρικό ευπροεπισμό του, με τριπλό χτύπημα των κοδόνων, το διπλοκάβανο όπως εμείς το λέμε, και αμέσως 3 φορές χτυπούν αλάρμα. Τότε λοιπόν αρχίζει το τριήμερο πανηγύρι. Σε 7.30 το απόγευμα ακολουθεί ο μέγας πανηγυρικός σπερινός και ο ναός μετακλίνει. Τα ξημερώματα κατά τις 4 αρχίζει ο όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία και στις 9 το πρωί αρχίζει η παράκληση αυτή που είπα και πριν για τα βγάλματα και ακολουθεί η Λιτανία με τη συμμετοχή πολλών φιλαρμονικών, σχολείων, προσκόπων και άλλων. Μετά την επιστροφή στο ναό, ο Άγιος τοποθετείται όρθιο στη θύρα του έως το απόγευμα της 13ης Αυγούστου που το Ιερό Λείψανο εναποτίθεται στη Λάρνακα έως την 11η Αυγούστου που θα ξανατοποθετηθεί όρθιο στη θύρα για την ιερή μνήμη του. Το τριήμερο που ο Άγιος ίσταται όρθιο στη θύρα του, ο ναός παραμένει ανοιχτός μέρα και νύχτα. Κατά τη νύχτα τελούνται ακολουθίες, παράκληση, εγκόμια, χαιρετισμοί στον Άγιο, όρθρος και θεία λειτουργία. Την 12η Αυγούστου τελείται η πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Στη λιτανία της 11ης Αυγούστου,
μετήχαν δύο φορές ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και πριν τρία χρόνια ο μακαριώλος αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος Χριστόδουλος, ο αρχιεπίσκοπος, ο οποίος δασπάζεται τον Άγιο. Εδώ είναι στη Λιτανία. Εδώ είναι πάλι η Λιτανία στις 16 Αυγούστου. 25 ετών είμαι εκεί. Με τη χάρη του Αγίου, για 30 χρόνια, 31 χρόνια, σηκώνω σε όλες τις Λιτανίες τον Άγιο. Είναι ιδιαίτερη ευλογία για μένα αυτή και μεγάλη ευθύνη. Μακαριστός Τιμόθεος στη Λιτανία. Πρωτοκύριακο. Την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, το Πρωτοκύριακο όπως το ονομάζουμε, λιτανεύεται ο ρόλο του Αγίου Σπυρίδωνος σε ανάμνηση της θαυματουργικής διάωσης της Κέρκυρας για δεύτερη φορά από την φοβερή επιδημία της Πανόλης το έτος 1673. Τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου του 1673 η φοβερή επιδημία σταμάτησε απότομα. Τότε, κατά μαρτυρίες εποχής, επειδή νύχτε στην κορυφή του καμπαναριού, ένα υπερκόσμιο φως έκανε να διακρίνεται ο θαυματουργός Άγιος αιωρούμενος, κρατώντας το σταυρό στο χέρι και καταδιώκοντας το θανατικό που έμοιαζε με κατάμαυρο φάντασμα, το οποίο προσπαθούσε να αποφύγει τον Άγιο για να σωθεί. Υπάρχει μία λαϊκή μαρτυρία, σας τη λέω αυτήν, δεν την έχω συναντήσει πουθενά όμως να είναι γραμμένη, και αυτό και στο κείμενό μου δεν την έχω συμπεριλάβει, θα σας την πω απλά, έτσι την έχω ακούσει και εγώ από πάρα πολλούς Κερκυραίους που λένε ότι έδωσε υπόσχεση η ασθένεια του θανατικού που σφουνόταν στον Άγιο ότι θα φύγει και θα απαλλάξει το νησί και στην πίσω πλευρά από το φρούριο υπάρχει ένα σταυρός που είναι σαν να έχει χαραχτεί με τέσσερα νύχια. Αυτό λένε ότι ήταν υπόσχεση του θανατικού. Αυτό το έχω ακούσει, το μεταφέρω, χωρίς να είναι πουθενά όμως επίσης γραμμένο. Εδώ είναι ο Άγιος Σπυρίδων του Πρωτοκύριακο, που είχαμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε τους σεβασμιωτάτους αρχιερείς μας και να τιμήσουν την Λιτανία μας και τις εορταστικές δηλώσεις πρόπερση, το 12. Εδώ Άγιος Δόνης, ο κύρας, εσείς Άγιος Δεκήθου. Εδώ, άλλοι. Εδώ είναι οι φιλαρμονικές. Αυτή είναι η εκκλησία της Μανδρακίνας, στην οποία και εφημερεύω. Αυτή η λιτανεία καθιερώθηκε με απόφαση της Βενετικής Διοικήσεως στις 29 Οκτωβρίου 1673 και είναι η μικρότερη συμπεριφορά, καθώς επίσης δεν παραμένει στη θύρα του Άγιος, αλλά αμέσως εναποτίθεται στη Λάρνακα. Μία ώρα λιτανεία είναι μικρότερη. Οι Κερκυροί λέμε ότι αυτή είναι η δική μας, διότι είμαστε μόνο εμείς. Και γι' αυτό έτσι την έχουμε σαν δική μας. Να το ο ουρανός, μπαρλάκι το λεγόμενο. Μία παλαιότερη πάλι και ο δεξιά ιερέας μετά σπραγένια είναι αυτός ο οποίος διαδέχτηκα εγώ προκάτω κόσμο στην ορία του Αγίου Ελευθερίου. Και φτάνουμε στην Πανήγυρη, που η Κέρκυρα λαμπρό σε εορτάζει, τη 12 Δεκεμβρίου. Στις 12 Δεκεμβρίου του έτους 348, όπως είπα και στην αρχή, σε ηλικία 78 ετών, ο Θείος Ιεράρχης παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον πλάστη και δημιουργό, ενώ το σώμα του ο Θεός το διατηρεί άφθαρτο. Τηρούμε λοιπόν τη μνήμη της κοιμήσεώς του και γίνεται τριήμερος εορτασμός. Εδώ είναι τη στιγμή που βγαίνει από τη Λάρνακα ο Άγιος και τον ετοιμάζουμε για να εξέρθει για τη Λιτανία. Εδώ είναι στη θύρα του Άγιου Σπυρίδων και δίπλα είναι τεμάχιος της δεξιάς χειρός που ήρθε από την Ιταλία το 1985. Είναι μια πιο κοντινή φωτογραφία αυτή που φαίνεται, νομίζω διακρίνεται καλά το σχήμα του Αγίου και κάτω είναι τα τάματα, τα εγκόλπια που κατά καιρούς έχουν αφιερώσει
οι αρχιερείς που έχουν περάσει. Όπως και το Μεγάλο Σαββάτο και την 11η Αυγούστου, έτσι και την 12η Δεκεμβρίου, το ίδιο σκήνωμα εκτίθεται σε τριήμερο προσκύνηση, μέρα και νύχτα. Η έξοδος και η αναποθέτηση του Ιερού Λειψάνου στην τόπια δελιά ονομάζονται βγάλματα και μπάσματα. Κατά μπάσματα, οι δύο φιλαρμονικές της πόλης πεανίζουν μέσα στο ναό, θρησκευτικά εμβατήρια, ενώ το Ιερό Λείψανο περιφέρεται τρεις φορές εντός του ναού και βγαίνει στις θύρες που κατά χιλιάδες ο κόσμος είναι και περιμένουν για να δουν και να αντικρίσουν τον Άγιο. Εδώ είναι από τον Εσπερινό Πανηγυρικό του Αγίου Σπυρίδωνος. Κατά τις πανηγυρικές θείες λειτουργίες παρίστανται την πρώτη μέρα η φιλαρμονική Άγιο Σπυρίδων, που πήρε το όνομά της από τον Άγιο Σπυρίδωνα, διότι είχαν απαγορεύσει οι Λατίνοι να πηγαίνει η φιλαρμονική του στρατού να εσοδεύσουν Άγιο, και το κερκυραίοι σπίσμα είπαν θα δημιουργήσουμε δική μας φιλαρμονική για να συνοδεύεται ο Άγιος με μουσική. Και έφτιαξαν αυτή τη φιλαρμονική που ονομάζεται Άγιο Σπυρίδων και είναι η παλαιότερη στην Κέρκυρα. Αυτή λοιπόν, μαζί και με την φιλαρμονική Μάντζαρος, η οποία παίζει τη δεύτερη μέρα, παίζει μετά το Ευαγγέλιο, μετά την Μεγάλη Είσοδο και μετά το Εξαιρέτος. Βεβαίως, κατά θεία λειτουργία, ψάλλει καθόλου του έτους η τετράφωνη χοροδία με συνοδεία αρμονίου, το οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά ο τότε Μητροπολίτης Κερκύρας Αθηναγόρας και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης. Η συμμετοχή του λαού είναι πάντιμη μέχρι και σήμερα. Εδώ φαίνονται οι φιλαρμονικές μέσα στο ναό, είναι η παλαιά που πεανίζει. Επίσης, εδώ είναι η Μάντζαρος που πεανίζει τη δεύτερη μέρα. Παρένθεση κάνω ότι τα παιδιά μας που θα παίξουν είναι μουσική της Μαντζάρου. Εδώ πριν πάνε για τα μπάσματα, να αρχίσει η ακολουθία, περνάνε όλοι οι μουσικοί, ασπάζουν Άγιο και μετά πάνε σε θέση τους. Εδώ είναι η χοροδία του Αγίου Σπυρίδωνος, τετράφωνη που ψάχνει. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να παραθέσω ένα απόσπασμα από τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του Παύλου Παλαιολόγου με τίτλο «Αγάπη μου Κέρκυρα» του έτους 1956. Κέρκυρα θα πει, Άγιο Σπυρίδων και μουσική. Δεσπόζουσα μορφή που πλανάται σε όλο το νησί. Το ρολόι του θυμίζει κάθε μισή ώρα την παρουσία του. Ο Άγιος είναι η αγάπη, η ελπίδα. Ο Άγιος παρηγορεί και ο Άγιος ελέγχει. Το όνομα του Αγίου δίνεται στα αγόρια και στα κορίτσια, γεμάτη από σπύρους και σπυριδούλες η Κέρκυρα. Ο Άγιος πανταχού παρών. Πλανάται στα καντούνια της πόλεως, ξεμακραίνει στην Ήπεθρο, πετά πάνω από τις θάλασσες για να προστατεύσει τα πλοία που ταξιδεύουν. Ένας Άγιος που τον πιστεύουν οι αλόθρησκοι. Ασκεπείς οι Εβραίοι της Κέρκυρας και σε στάση προσοχής επικαλούνται την προστασία του Αγίου όταν περνάει η λιτανία του. Άγιος πλούσιος αλλά και συμφιλειωτής. Τεράστιες αποστάσεις χωρίζουν τους ποπολάρους και τους ευγενείς. Υπήρχε και υπάρχει ένα σημείο συνάντησης, ο ναός του Αγίου. Στον Άγιο θα σταθεί η νέα για να ανοίξει την καρδιά της. Όλοι σε αυτόν καταφεύγουν. Όλοι σε αυτόν ελπίζουν. Και τότε και σήμερα. Μπορεί σήμερα να αραιώσει λίγο αυτό το οποίο γινόταν πριν από 10-20 χρόνια, αλλά εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει. Και εγώ, ερχόμενος εδώ, πριν φύγω πέρασα να λάβουν ευλογία του και να την μεταφέρω σε όλους εσάς που απόψε βρίσκεστε εδώ και με τιμάτε με την παρουσία σας. Αφού θερμά σας ευχαριστήσω, θα τελειώσω με τον ωραίο μνοδό. Ο θαυματουργός καν τέχνη και Σπυρίδων, του θαυματουργή ουκ έληξεν εις έτη. Θερμά σας ευχαριστώ, Άγιοι Αρχιερείς, επικαλούμε τις ευχές σας.